Κολοκοτρώνης. Έχει το λόγο για 15 λεπτά, κύριε Σιράχα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να πω εισαγωγικά ότι υπάρχει μια παρεξήγηση. Η σημερινή κυβέρνηση πιστεύει ότι φέρνοντας με τη σέστουλα σχέδια νόμου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο λύνει τα προβλήματα της χώρας. Και το μεν κοινοβούλιο, κατά τρόπο ενδελεχή και ξονυχιστικό, ασχολείται με τα ζητήματα που τίθενται εδώ, όταν όμως έρχεται η ώρα η εκτελεστική εξουσία να εφαρμόσει τους νόμους, οι νόμοι αυτοί δεν εφαρμόζονται. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε πρόσφατα παραδείγματα. Το ζήτημα δεν είναι να ψηφίζει κανείς νόμους. Καλώς ανανακτελούνται, ανατηρούνται. Καλός νόμος, λένε οι νομικοί, είναι αυτός που καλώς εκτελείται, που καλώς εφαρμόζεται. Και μέχρι τώρα είδαμε ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να εφαρμόσει τον νόμο όταν υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα μπροστά της. Και όταν λέμε να εφαρμόσει τον νόμο, να επιβάλλει δηλαδή το κράτος του νόμου προς άρση παρεξηγήσεων, εννοούμε ότι θα πρέπει να περιφρουρήσει αυτή την ίδια τη δημοκρατία. Να καταστήσει δηλαδή σαφές σε όλους ότι το δικαίωμα του ενός σταματά εκεί που αρχίζει το δικαίωμα του άλλου. Και αυτό είναι μια γενικώς παραδεδεγμένη αρχή, ανεξάρτητα από τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουν μεταξύ τους οι κομματικοί σχηματισμοί. Άκουσα, κυρία Υπουργέ, και αναφέρομαι σε εσάς με σεβασμό, στην Επιτροπή να λέτε ότι δεν αργήσατε. Το δηλώσατε και στον τύπο, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι η κυβέρνηση άργησε κατά τρόπο δραματικό στο τέλος της καλοκαιρινής περίοδου να φέρει ένα σχέδιο νόμου, το οποίο είναι προφανές ότι δεν, ένα νόμο ο οποίος είναι προφανές ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά για λίγες ημέρες εντός του λίγοντος έτους. Άκουσα, επιτρέψτε μου να αναφερθώ λίγο σε αυτό, σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στη συγκρότηση ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού κυβερνητικού σχήματος. Παραδέχεται δηλαδή ότι ούτε αποτελεσματικό είναι το παρόν κυβερνητικό σχήμα, ούτε και συμβαδίζει με τις απαιτήσεις των καιρών. Συμφωνούμε μαζί του. Συνεχίζοντας, θα πρέπει να πω σε σχέση με το νομοσχέδιο ότι εμείς ελπίζαμε ότι με το νομοσχέδιο αυτό δίδεται μία λύση σε ένα κέριο ζήτημα που απασχολεί τη χώρα. Μάλιστα, με πολύ καλές προθέσεις ξεκινώντας, πιστεύαμε ότι ανοίγουν οι αγορές, μόνο που αν κανείς δει με ιδιαίτερη προσοχή τα διαλαμβανόμενα στο νομοσχέδιο, παρατηρεί ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία οδηγούν σε αδιέξοδα. Και επανερχόμενος στο ζήτημα που έθιξα νωρίτερα, θα ήθελα να πω ότι από την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία το 81 μέχρι σήμερα έχουν παραχθεί 143.000 νόμοι, κυρίες και κύριοι, υπουργικές αποφάσεις, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, προεδρικά διατάγματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα στις πρώτες 90 ημέρες διακυβέρνησης της χώρας από τον Ανδρέα Παπανδρέου είχαν ψηφιστεί 114 νόμοι και εκδόθηκαν 1.400 προεδρικά διατάγματα. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί, όπως νωρίτερα ανέφερα, δεν είναι το ζήτημα να ψηφίζονται οι νόμοι, διότι τα αποτελέσματα όλων αυτών τα βλέπουμε μπροστά μας. Και πολύ γρήγορα σας λέω, τα κρατικά έσοδα είναι στο μείον 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ
η βιομηχανική παραγωγή είναι στο μείον 5,8%, η οικοδομή στο μείον 22,4%, τα ρούχα είναι στο μείον 26,1%, τα παπούτσια στο 38,7%, ο τουρισμός στο μείον 20%, οι εξαγωγές στο μείον 8,8%, ενώ έχουν βάλει λουκέτα μέχρι πρόσφατα 45.000 καταστήματα. Επί του νομοσχεδίου τώρα, να προλάβω να πω ότι στο άρθρο 1, θα τα πούμε και αύριο επί των άρθρων, περιλαμβάνεται ρύθμιση που λέει ότι θα πρέπει να καταρτιστεί σύμβαση με την οποία θα υποχρεώνεται το αντισυμβαλόμενο με το κράτος μέλος, θα υποχρεώνεται στη διενέργεια επενδύσεων στη χώρα, και μάλιστα η σύμβαση θα πρέπει να είναι μέχρι 3 χρόνια τουλάχιστον. Είναι αλήθεια ότι στην Επιτροπή θεωρήσαμε ότι υπάρχουν και θετικά σημεία, αλλά ουσιαστικά στο τέλος δεν είναι αυτό το νομοσχέδιο αυτό που περιμέναμε. Και θέλω ειδικότερα να πω ότι αυτή η νομοθετική ρύθμιση, ή αν θέλετε η θεσμική μεταρρύθμιση, πιστεύαμε ότι θα φέρει θετικά αποτελέσματα, αλλά νομίζουμε ότι δεν μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει να υπάρχει μια συλλογικότερη στρατηγική επί του ζητήματος αυτού. Με άλλα λόγια, να υπάρχει μια σφαιρικότερη αντιμετώπιση του όλου θέματος. Θα πρέπει το όλο εγχείρημα να στηριχθεί με λιμενικές υποδομές που τώρα δεν υπάρχουν. Και για να το πω απλά, πού πάμε ξυπόλυτη σταγκάθια. Είναι αυτονόητο ότι οι λιμενικές υποδομές είναι το προαπαιτούμενο προκειμένου να έχουμε ορθό προγραμματισμό των αφίξεων. Δηλαδή φανταστείτε τώρα, αν 4-5 κρουαζιερόπλοια πάνε σε ένα εκ των νησιών μας, θα μπορέσει άραγε να γίνει κανονικά η αποβίβαση? Θα επικρατήσει κομφούζιο, είναι η απάντηση. Άρα λοιπόν, προαπαιτούμενο είναι, πρώτον, η ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών. Δεύτερον, θεωρούμε, και το έχουμε καταθέσει και στην Επιτροπή, ότι πολύ σημαντική δραστηριότητα συνυφασμένη με τις κρουαζιέρες είναι η λεγόμενη τροφοδοσία των πλοίων αυτών. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα ανταγωνιστικά δίκτυα τροφοδοσίας αυτών των πλοίων. Τα πλοία αυτά δεν είναι απλά, είναι μικρές πολιτείες, όπως καλώς γνωρίζετε. Φροντίστε λοιπόν να έχουμε ανταγωνιστικά δίκτυα τροφοδοσίας, τα οποία θα ενισχύουν και το εισόδημα του Έλληνα αγρότη. Και τι εννοώ? Ένα μέγα κρουαζιερόπλοιο καταναλώνει ημερησίως 15.000-20.000 αυγά. Φανταστείτε αν μπορέσουμε να διασυνδέσουμε το κρουαζιερόπλοιο με το αγροτικό εισόδημα, με αυτή την αλυσίδα τροφοδοσίας, και να μην έρχονται απ' έξω οι νταλίκες με τα τρόφιμα. Θα είναι ένα τεράστιο βήμα για την ελληνική οικονομία. Το τρίτο προαπαιτούμενο. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο προβολής της χώρας ως κέντρο κρουαζιέρας. Πρέπει να αναδείξουμε νέους προορισμούς και μάλιστα να τους κάνουμε και δίκτυο, διότι έτσι θα διατηρηθεί μακροπρόθεσμα αμύωτο το ενδιαφέρον των τουριστών που θα έρχονται στην Ελλάδα. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Το έχουν κάνει άλλα κράτη. Έχουν εξειδικευμένους φορείς θαλασσίου τουρισμού.